Καλημέρα σας, κύριε. Χαίρετε, χαίρετε, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Φαντάζεστε να μην ήταν σκασμένοι και να μην είχαμε ενέργεια. Ναι, ρε φίλε. Φαντάζεστε να έχει προπονητή ο ΠΑΟΚ. Μαζί τα συζητάγαμε. Φαντάζεστε. Μαζί τα συζητάγαμε. Και φαινόταν ο ΠΑΟΚ τελευταία 4 μάτς, 5 να είναι σε σβήσιμο. Όχι 4-5. Με την Μπρις στο Βέλγιο δεν τίθεται θέμα ενέργειας. Ήταν άλλο. Και με την Μπρις, η Μπρις η οποία είναι η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη στιγμή, έτσι. Μιλάμε για τρομακτικά πράγματα. Άσχετο αυτό. Με την Μπρις δεν τέθηκε τέτοιο θέμα. Ήταν φανερά ανώτερη. Με τον Ολυμπιακό, ναι, σε ένα ποσοστό. Και με τη Λαμία φυσικά σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Αλλά λέγαμε, γιατί αυτή είναι η δουλειά μας να μεταφέρουμε και τη λένε οι υπεύθυνοι εντός ομάδας, ορκίζονταν ότι δεν υπάρχει σωματικό θέμα. Και υπήρχε και επεξήγηση το ότι ποιο σωματικό θέμα, αφού παίζαμε με Σάστρε, Μιχαηλίδη, Μάρκος Αντώνιο, Σοάρες, Σαμάτα, δεν μπορεί να υπάρχει σωματικό θέμα με τους παίχτες που είχαν 15-20 παιχνίδια. Αποδείχθηκε βεβαίως χθες ότι προφανώς ο ΠΑΟΚ δεν έχει σβήσει, προφανώς δεν υπάρχει σωματικό θέμα και οποιοδήποτε ζήτημα φυσικής κατάστασης για άλλη μια φορά στη φετινή χρονιά. Στο πιο συγκλονιστικό μάτς, νομίζω, των δύο ομάδων που έχουν το πιο ψηλό ταβάνι στο πρωτάθλημα και μας χάρισαν αυτή τη ματσάρα, στο πιο συγκλονιστικό πρωτάθλημα βεβαίως, που είναι ο Σαρίς και ο Γκυρτζίκης να χαρούν με αυτά που βιώνουμε τώρα σε σχέση με ό,τι βιώναμε πριν από 6-8 χρόνια. Πρωί-πρωί Δευτέρας. Ρε μεγάλη εβδομάδα, ρε πρωί-πρωί. Συγγνώμη. Ναι, τα θυμάμαι εγώ γιατί έχω καλή μνήμη. Ήταν, δηλαδή και εγώ γέμισα τόσο πορεία, θα μου πεις κέρδισε ο ΠΑΟΚ και... Αλλά δεν είναι αυτό, είναι τόσες εναλλαγές συναισθημάτων. Τέτοια ματσάρα, τέτοια ένταση, στα όρια. Εντάξει, στο τέλος ξέφυγε, στο τέλος ξέφυγε και δεν μπορεί να δικαιολογεί το Αλμίδα για το ότι έπιασε το λαιμό τον οποιοδήποτε, πόσο μάλλον αν είναι αστυνομικός αυτός ο οποιοδήποτε, δηλαδή αλίμονο τώρα, και ο ίδιος ήρθε να κουνήσει το δάχτυλο, αλλά έπρεπε να ξεκινήσει από μια αυτοκριτική, ότι και εγώ έκανα λάθος. Μα ζήτησε συγγνώμη αυτός. Δεν άκουσα κάποιον άλλο. Βεβαίως ζήτησε συγγνώμη. Για να ξεκινήσει αλλιώς, οκ, και εγώ καταλαβαίνω τους φυγμούς και τα πάντα το καταλαβαίνω, αλλά όχι, κάποιος άνθρωπος που ζητάει συγγνώμη, προφανώς αναγνωρίζει ότι έχει κάνει λάθος. Το θέμα είναι ότι πώς οδηγήθηκε σε αυτή την κατάσταση αυτός. Οδηγήθηκε από όλη την ένταση που επικρατούσε, δεν μπορεί να δικαιολογηθεί. Αν το έκανε αυτό ο παδός θα ήταν μέσα σήμερα. Όχι. Αν δικαιολογούταν δεν θα είχε ανάγκη να ζητήσει συγγνώμη. Ναι, θα ήταν μέσα. Ζήτησε συγγνώμη. Αν το έκανε ο Λουτσέσκου, ξέρετε πολύ καλά θα γινόταν. Το ξέρετε. Αν ήταν ο Λουτσέσκου, αλλά τώρα είναι ο Αλμέιδα. Λοιπόν... Καλά, συγγνώμη, έχουμε ακούσει δικαιολογίες και για τον Λουτσέσκου, φίλε. Όταν έχει πει και χοντράδες. Έχουμε ακούσει δικαιολογίες. Προφανώς, αλλά... Με ναζιστικό κράτος έχει συγκρίνει την Ελλάδα. Συγγνώμη. Είναι εύκολος στόχος. Δεν είναι εύκολος στόχος. Λέει τη μία μπάροφα μετά την άλλη. Συγγνώμη τώρα δηλαδή. Αλλά το άνοιξε το στόμα του τι λέει. Όπως και χθες ο Αλμέιδα ήταν απαράδεκτος αυτό που έκανε. Τι να κάνουμε τώρα. Αλλά μη τα. Αυτό λέει τον Αλμέιδα. Ότι μόνο μετά την ερώτηση και το στοιχείο που του παρουσιάστηκε αναγκάστηκε να παραδεχθεί. Τέλος πάντων, ας μείνουμε στο ποδοσφαιρικό γιατί είναι πάνω απ' όλα σε αυτό που βιώνουμε και πρέπει να αναδειχθεί όλο αυτό το οποίο βιώνουμε. Ακόμα και οι υπολογισμοί που κάνουμε, ακόμα και τα σενάρια και όλα τα πάντα. Καταλαβαίνετε στον ΠΑΟ, σήμερα το θέμα είναι η Λαμία και θα είναι και καιρό. Εντάξει, υπάρχει ενδεχομένο το ΠΑΟ να το χάσει για ένα γκολ. Υπάρχει και τέτοιο σενάριο. Για να γκολ. Σε βαθμία με την ΑΕΚ. Ναι. Υπάρχει και αυτό. Το ενδεχόμενο μεταξύ άλλων. Υπάρχει ενδεχόμενο φυσικά να το πάρει λόγω του γκολ που έβαλε ο ΣΒΑΡ στη Λαμία. Που ήταν εκεί όλα μαύρα. Υπάρχει άλλη άποψη που λένε πολλοί και εκεί μπορεί να έχουν δίκιο. Ότι αν ο ΠΑΟΚ κέρδιζε στη Λαμία δεν θα έβγαζε τέτοιο πνεύμα χθες και τέτοια αντίδραση. Και αυτό το ακούω. Θεωρητικό ναι μεν. Αλλά και αυτό μπορεί να ισχύει. Σε κάθε περίπτωση αποδείχθηκε ότι δεν έχει σβήσει αυτή η ομάδα, ότι έχει πάρα πολύ ενέργεια μέσα της και ποιότητα έχει και αντοχές και φοβερή νοοτροπία έχει για να γυρίζει από δύσκολες καταστάσεις, πολύ δύσκολες καταστάσεις και σε περιόδους της χρονιάς αλλά και μέσα στα ίδια τα παιχνίδια. Χθες του βγήκαν οι αλλαγές, προφανώς του βγήκαν οι αλλαγές. Νομίζω ότι και κόντρα στη ροή του αγώνα προηγήθηκε η ΑΕΚ. Καλά, το φάουλ δεν υπάρχει σε καμία περίπτωση που γίνεται το 1-2
μεγάλη κουβέντα για μετά με το Βίντα, αν είναι offside, αν δεν είναι offside, που είναι οι γραμμές κτλ. Κτλ. Σε σχέση και με το ότι βρήκε ο ΣΒΑΠ την μπάλα πρώτος, και εδώ χρειάζεται βοήθεια και από καθηγητές διαιτησίας για το αν είχε πρόθεση ή όχι. Και αυτές τις λεπτομέρειες και αυτές τις ξεπερνάμε και μένουμε σε όλο αυτό το οποίο έζησαν 20.000 φιλαθλοί. Το γήπεδο πάλι δεν γέμισε, όπως δεν γεμίζει γενικώς φέτος το γήπεδο του ΠΑΟΚ, αλλά είναι αυτή η άβρα, το έλεγα, ότι όταν δεν γεμίζει και είναι αυτή η πιο πιστή, αυτοί που πιστεύουν και είναι ΠΑΟΚ, ό,τι και αν γίνει, είναι πολύ καλύτερη η άβρα που βγαίνει στην ομάδα από ό,τι σε ένα κατάμεστο στάδιο. Θα ξεκουραστεί ο ΠΑΟΚ γιατί έχει μεγάλη ανάγκη και θα πάει στο μεμονωμένο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός που θα παίξουν μόνοι τους για το ποιος θα συνεχίσει να έχει ελπίδες να διεκδικήσει τον τίτλο. Είναι ρε φίλε πάντως πραγματικά τρελαίνεσαι. Δηλαδή σκέφτεσαι τον Ολυμπιακό που χάνει 2 βαθμούς με τον Άρη. Σκέφτεσαι τον ΠΑΟΚ που χάνει 2 βαθμούς με τη Λαμία. Ή παίρνει 1 βαθμό στο φινάλε. Ναι. Και πραγματικά ναι. Λες. Είναι πρωταθληματάρα, παιδιά. Αυτό δεν είναι το ποδόσφαιρο. Αυτό πρέπει να είναι το ποδόσφαιρο. Αν τραβηχτούμε λίγο μακριά. Δεν είναι σίγουρο και κανένα αποτέλεσμα. Ναι, ναι, ναι. Αν τραβηχτεί λίγο μακριά και τα δει λίγο από μεγαλύτερη απόσταση, ρε παιδί μου, που δεν μα το επιτρέπει η ενασχόλησή μα καθημερινά, αλλά αν το κάνει. Εγώ το έκανα σε ένα στάδιο ψυχοθεραπείας χθεσινής, το έκανα αυτό. Ναι, εντάξει. Απλώς, επειδή είμαστε στην Ελλάδα, στο τέλος της ημέρας, όποιοι δεν το πάρουν, όλα αυτά που λέει θα έχουν ξεχαστεί. Καλά. Δηλαδή, με όποιο σενάριο αν δεν το πάρει ο ΠΑΟΚ. Με όποιο σενάριο. Εντάξει. Επειδή δεν θα κερδίσει τον Ολυμπιακό στην Τούμπα. Παραμένει πάντως. Επειδή δεν θα κερδίσει τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα. Ακόμα χειρότερα, επειδή δεν θα κερδίσει τον Άρη στο Βικελίδης. Εντάξει. Παραμένει όμως, φίλε, μια κόντρα, μια κούρσα τρομερή. Σωστά. Τρομερή. Απλώς θέλω να πω. Δεν ξεχάσαμε το περσινό. Δεν τυχερόμαστε. Δηλαδή την έβλεπε ως κούρσα τρομερή, ξέρω εγώ, ο φίλος του Παναθηναϊκού μέχρι πριν 2 αγωνιστικές. Ναι. Τώρα τη βλέπει. Εντάξει. Ναι. Την έβλεπε ως κούρσα τρομερή ο φίλος του ΠΑΟΚ μέχρι πριν 3 αγωνιστικές. Μάιο φτάσαμε. Ναι. Δεν μπορεί να είναι όλοι. Τι να κάνουμε τώρα. Όχι. Δυστυχώς στην Ελλάδα είμαστε όλοι με την νίκη. Δηλαδή οι τρεις που δεν το πάρουν θα έχουν μεγάλη γκρίνια. Άλλο αυτό. Ήταν κάτω. Και απλά να σημειώσουμε ότι επειδή μιλάμε για τον ΠΑΟΚ τον Ολυμπιακό που κυνηγάνε την ΑΕΚ, είναι πολύ δύσκολο το όποιο σερί. Ο Ολυμπιακός έχει 5 ματσάρες, απίστευτο πρόγραμμα, αλλά και ο ΠΑΟΚ που έχει 3 μεγάλα μάτς σε μια εβδομάδα, είναι εύκολο να το λες. Όχι, δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή αποδείχθηκε πόσο δύσκολο είναι στο Λαμία ΠΑΟΚ και στο Άρης Ολυμπιακός. Αποδείχθηκε. Αλλά εντάξει. Και ο ΠΑΟΚ πρέπει να πάρει 4 σερί ντέρμπι, έτσι. Ναι, γιατί πήρε το ένα. Ναι. 4 σερί ντέρμπι. Ωραία. Κύριε Δημήτρη, μας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Εγώ να...